όπως γνωρίζετε, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του κ. Τατούλη, στο διευρυμένο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη, προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν οι αστυνομικοί διευθυντές όλων των αστυνομικών διευθύνσεων της Περιφερειάς Πελοποννήσου και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, των ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων όλων των αστυνομικών διευθύνσεων της Πελοποννήσου, όπου παραβρέθηκα και εγώ μεταξύ των άλλων συναδέλφων, με δύο βασικά θέματα που αφορούν τον εργασιακό μας χώρο κατά κύριο λόγο ως αρμοδιότητα, αλλά δύο προβλήματα σοβαρά που απασχολούν όλη την κοινωνία. Το πρόβλημα της εγκληματικότητας και το πρόβλημα που έχει να κάνει με την λάθρο μετανάστευση. Έγινε μια αποτίμηση της κατάστασης από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και στη συνέχεια δόθηκε και ο λόγος και τοποθετήθηκαν και οι εκπρόσωποι των ενώσεων. Είναι αλήθεια ότι το πρόβλημα της εγκληματικότητας έχει χτυπήσει κόκκινο. Αυτό είναι παραδεκτό και κατανοητό από όλους και σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί και διακατέχει όλους τους πολίτες, η Περιφέρεια πήρε αυτή την πρωτοβουλία έτσι ώστε να διατυπωθούν απόψεις και να γίνει η αποτίμηση της κατάστασης, έτσι ώστε προτάσεις να υποβληθούν στους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας αλλά και της λαθρομετανάστευσης, που είναι ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήματα που απασχολεί πάρα πολλούς νομούς στην Ελλάδα και σε εμάς στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα και στην Κορινθία, όπως ξέρετε. Οι προτάσεις αυτές θα υποβληθούν, όπως σας είπα, στους αρμόδιους φορείς, με σκοπό η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε μια κοινή προσπάθεια να είναι μια ασφαλής περιφέρεια. Δεν χρειάζεται να σας κουράσω με νούμερα για την εγκληματικότητα, γνωρίζετε το πρόβλημα. Εμείς ως εκπρόσωποι των εργαζομένων τοποθετηθήκαμε και αναφέραμε ότι πράγματι αυτά τα δύο σοβαρά προβλήματα θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω απ' όλα στους αστυνομικούς, αυτούς που έχουν επιφορτιστεί με τα προβλήματα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αφού έχει την κύρια ευθύνη, να επανδρώσουν τις υπηρεσίες με το προσωπικό το οποίο είναι απαραίτητο, να παρέχουν τα εχέγγυα στον αστυνομικό και πάνω απ' όλα δική μου τοποθέτηση, και πιστεύω ότι έγινε αποδεκτό και από όλους τους συνομιλητές, πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση επιτέλους για την αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών προβλημάτων, να αποφασίσει η πολιτεία τι αστυνομία θέλει, αλλά και στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, με αφορμή της εξαγγελίας του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την ίδρυση των κέντρων κράτησης, ο καθένας βέβαια τοποθετείται όπως με τη δική του ονομασία, με αφορμή ότι θα στεγαστούν σε στρατόπεδα, κέντρα κράτησης υποδοχής λαθρομεταναστών, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Θεωρώ ότι εμείς που έχουμε και την ευθύνη, γιατί βασικά βιώνουμε, σαν ξέρετε, ως αστυνομία, ως θεσμός, και το πρόβλημα των λαθρομεταναστών που αφορά την σύλληψη, κράτηση και περαιτέρω διαχείριση ως προς την επαναπροώθηση ή την επιστροφή στη χώρα τους. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει ο καθένας να αποποιείται τις ευθύνες του. Όλοι θα πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να γίνει διάλογος με την τοπική κοινωνία για το πού κυρίως θα λειτουργήσουν αυτά τα κέντρα. Το σοβαρό πρόβλημα της Αθήνας που έχει να κάνει με τη λαθρομετανάστευση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει μπαλάκι και να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές, αλλά πάνω απ' όλα εμείς ως οργανισμός θα πρέπει να δοθούν αυτά τα εχέγγυα, το ικανό προσωπικό για την φύλαξη, να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής που έχουν να κάνει με το κομμάτι αυτό των λαθρομεταναστών, αφού ξέρετε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με νόσους και γενικότερα, αλλά από εκεί και πέρα και να μην προσβάλλουν τις τοπικές κοινωνίες, και θέλω να γίνει κατανοητό ότι εκεί όπου δεν υπάρχουν προβλήματα με τη λαθρομετανάστευση να μην μεταφερθούν για να φύγουν, με το σκοπό να φύγουν από την Αθήνα και να μεταφερθούν κάπου αλλού. Αν λειτουργήσουν τα κέντρα αυτά στην περιοχή της Αττικής ή στις παραμεθόριες περιοχές όπου εκεί υπάρχουν, αν και η μέχρι τώρα λειτουργία κάποιων κέντρων δείχνει ότι η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική, δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις, αν λειτουργήσουν με σωστές προϋποθέσεις και από εκεί και πέρα θα γίνει αξιολόγηση και με συζήτηση με τους τοπικούς φορείς, με την κοινωνία πάνω απ' όλα, θα επιλεγούν και οι υπόλοιποι χώροι, έτσι ώστε αυτοί οι παράνομοι μετανάστες να κρατούνται σε αυτά τα κέντρα για την περαιτέρω διαχείριση.
έως ότου καταστεί δυνατό να επαναπροωθηθούν στις χώρες τους, αν και αυτό φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο, γιατί νομίζω ότι το αγκάθι είναι αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα αυτοί οι οικονομικοί μετανάστες να επιστραφούν στις χώρες τους, εκεί από όπου προήλθαν, για πολλούς λόγους. Θεωρώ ότι η πολιτεία έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει και να παρέχει αυτά τα εχέγγυα, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα, όπως αν ενθυμίστε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Κερατέα με την διαχείριση των σκουπιδιών, όπου σε τελική ανάλυση εμείς οι εργαζόμενοι πληρώσαμε το μάρμαρο, το τίμημα, ανάμεσα στους πολίτες, και το επίδικο της υπόθεσης τι ήταν, όταν τελικά καθίσαν στο τραπέζι του διαλόγου, αποφάσισαν ναι, να τοποθετηθούν τα σκουπίδια, όχι σε εκείνο το σημείο, αλλά λίγο παρακάτω. Επιγραμματικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει διάλογος με την τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να καταλήξουν. Τελειώνοντας, θέλω να σας μεταφέρω τα θετικά σχόλια των οποίων γίναμε αποδέκτες για το έργο των αστυνομικών σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, όπου παρόλες τις περικοπές, παρόλες τις ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό και μέσα, οι αστυνομικοί αγόγγιστα και με, θα έλεγα, με πολύ φιλότιμο, με ιδιαίτερη προσπάθεια που καταβάλουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όσο δυνατόν καλύτερα στους πολίτες, στην κοινωνία που μας έχει ανάγκη. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η πολιτεία. Να δει ποια είναι τα προβλήματα σε κάθε περιοχή, να καλύψει τα κενά των αστυνομικών, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στους πολίτες.